Επιστρέψαμε, είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών. Έχουν ξεσηκωθεί. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος λέει θα κάνει μήνυση στη Φιθόδη για αυτό το οποίο έχει πει για εκείνο. Βεβαίως, και να σα πω και κάτι άλλο, κύριε Καμπούρη. Σήμερα, ναι. Το φίδι είναι η μελέτη. Η μελέτη το ξεκίνησε αυτό το κακό. Δεν είχε καμία δουλειά η μελέτη να με βάλει στο ίδιο καζάνι με τη Φιθόδη και να μας βάλει να τραγουδάμε το αφαρλαμόρο το τραγούδι. Έχουμε... Η μελέτη φταίει. Έχουμε... Η μελέτη είναι το φίδι. Έχουμε... Η Φιθόδη ένα γράμμα και ό,τι και να λέει έχει το ακαταλόγιστο. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να εντρέπεται ο ίδιος και θα τον κάνω εγώ μήνυση γιατί είπε παλιόβλαχα την κυρία Θόδη. Παρακαλώ, κύριε, να κάνεις εσύ μήνυση. Η κυρία Θόδη κατάγεται από τα άγραφα και πρέπει να ντρέπεστε, κύριε. Πρέπει να ντρέπεστε για την ιδιότητά σας και το είδος σας. Διότι δεν ξέρετε τι θα πει ούτε βλάχος που είναι η πιο εκλεκτή φυλή της Ελλάδος και ούτε θα ντρεπόμουν εγώ σαν βλάχος, θα ντρεπόμουν να ήμουν εσύ θα ντρεπόμουν να βγω και στο κανάλι διότι είμαι βλάχος. Αλίμονό αν ήμουν σαν και εσάς. Οι βλάχοι είναι πιο εκλεκτήφανος λαός της Ελλάδος. Έχει δίκιο κύριος Δημήτρης, κύριε Ευαγγελόπουλε. Είναι τιμή σου να είσαι βλάχος. Είναι τιμή σου να είσαι βλάχος. Είσαι ένα σκουπίδι, κύριε. Είσαι ένα σκουπίδι γιατί δεν ξέρετε να χαρακτηρίζετε τους ανθρώπους με την ιδιότητα και δεν ξέρετε την έννοια των όσων λέγεται. Είσαστε κι αγράμματος ή της άλλης. Ατυρόσωμος κι αγράμματος είστε. Κύριε Ευαγγελόπουλε, να ακούσω τον κύριο. Σας είμαστε παρακαλώ. Αθήνα και καμαρώνουμε για την Αθήνα. Ντροπή σας, κύριε Ευαγγελόπουλε. Εσείς ντροπή σας, κύριε Ευαγγελόπουλε. Ακούστε, κύριε Ευαγγελόπουλε. Εδώ πέρα δεν είστε στην Ελλάδα, δικαστήριο. Το θέμα σου είναι Θόδη. Είναι να μιλήσουμε κανένα θα σας κάνω εγώ μήνυση που είπατε για τους βλάχους. Κύριε Ευαγγελόπουλε, φύγεις όμως αυτή τη στιγμή. Το βρείτε από τον βλάχο.